κυρία Γεράκη, καλή σας ημέρα από το FM 100, όπως είστε, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς, πώς πάει η προεκλογική περίοδος? Είναι μια πίκνη περίοδος που έχει ενδιαφέρον, γιατί συζητάμε με κόσμο στις περιοδίες, μέσα στους χώρους δουλειάς, στις συγκεντρώσεις, στις γειτονιές, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια περίοδος προβληματισμού, θεωρούμε, για το λαό, για τους εργαζόμενους, γιατί πραγματικά πρέπει να προβληματιστεί την ανησυχία του, την οργή του για όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, να την εκφράσει με την ψήφο του στις 9 Ιούνιου στις ευρωεκλογές. Με ψήφο στο ΚΚΕ. Οργή για τα θέματα που συμβαίνουν στο εσωτερικό ή για αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη? Γιατί μιλάμε για ευρωεκλογές, οπότε έχει σημασία να το προσεγγίσετε το θέμα και στην εσωτερική του διάσταση και στη διάσταση την ευρωπαϊκή. Νομίζω ότι η ανησυχία, ο προβληματισμός, η οργή αφορά το σύμπλο των ζητημάτων. Πρώτα απ' όλα που πλήττουν την καθημερινότητα του λαού μας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, την τεράστια ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, το χαμηλό του μισθό, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, την εμπορευματοποίηση της υγείας και τον τεράστιο φόβο, πώς να σας το πω έτσι απλά, μη σου συμβεί οτιδήποτε και χρειάζεται να πας σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και δεν μπορείς να ανταποκριθείς. Είναι σοκαριστική, για παράδειγμα, η είδηση των τελευταίων ημερών ότι τα δύο μεγαλύτερα νοσοκομεία στην Ελλάδα για τα παιδιά, το παιδόν εδώ στην Αττική, θα αναγκάσει να κλείσει τα χειρουργεία του. Όλα αυτά τα προβλήματα και φυσικά ανησυχία για τις επικίνδυνες εξελίξεις στην περιοχή μας, για την άμεση μπλοκή της χώρας μας σε δύο πολέμους, ξοδεύοντας δισεκατομμύρια ευρώ για τις νατοϊκές δαπάνες και τους νατοϊκούς εξοπλισμούς και μετατρέποντας τη χώρα μας σε μαγνήτη αντιπίνων. Και φυσικά νομίζουμε ότι, ξέρετε, αυτή η διάκριση ανάμεσα στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην εσωτερική πολιτική ως ένα βαθμό είναι επιπλέαστη. Διότι τα μέτρα, οι νόμοι που εφαρμόζονται στο εσωτερικό της χώρας αποτελούν υλοποίηση των αποφάσεων και των κατευθύνσεων που αποφασίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί πραγματικά τα υπόλοιπα κόμματα με πολύ μεγάλο ποσοστό κοινή συμφωνία, πάνω από το 70%, ψηφίζουν από κοινού τις βασικές κατευθύνσεις, αντιλαϊκές οδηγίες και συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετά εφαρμόζονται με μια σειρά αντιλαϊκά μέτρα στο εσωτερικό της χώρας. Μάλιστα. Η θέση του ΚΚΕ στην επόμενη μέρα της Ευρώπης ποια είναι, σε σχέση πάντοτε με αυτό που είπατε, τα οικονομικά του κόσμου, την εργασία του κόσμου, τις συνθήκες εργασίας, αλλά και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Νομίζω ότι το ερώτημά σας είναι πραγματικά πολύ εύστοχο, γιατί αυτό που θα πρέπει να σκεφτούμε είναι τι θα έχουμε μπροστά μας στις 10 του Ιούνιου. Και δυστυχώς στις 10 του Ιούνιου θα είναι εδώ η πολιτική του Ταμείου Ανάκαμψης, δηλαδή να δίνουμε πακέτα δισεκατομμυρίων για τις μεγάλες επενδύσεις που όμως προϋποθέτουν τα περιβόητα προαπαιτούμενα, δηλαδή σειρά αντιλαϊκών μέτρων, όπως άλλωστε και το προηγούμενο διάστημα. Θα συνεχίσει να είναι εδώ η μπλοκή της χώρας μας στους πολεμικούς σχεδιασμούς, θα συνεχίσουν να είναι εδώ όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πώς θα αντιταχθούμε απέναντι σε όλα αυτά. Και κατά τη γνώμη μας έχει αποδειχθεί και από την ιστορία, αλλά και από το πρόσφατο διάστημα που διανύουμε, το προηγούμενο πρόσφατο διάστημα, ότι ο μόνος που πραγματικά μπορεί να βάλει φρένο σε αντιλαϊκές αποφάσεις, μπορεί να αποσπάσει κατακτήσεις, είναι ο ίδιος ο αγώνας των εργαζομένων. Οι αγώνες του εργατικού λαϊκού κινήματος. Σε αυτούς τους αγώνες το ΚΚΕ διαθέτει όλες τις δυνάμεις και γίνεται η φωνή των εργατικών και λαϊκών διεκδικήσεων τόσο μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο όσο και στην Ελληνική Βουλή. Από αυτή την άποψη θεωρούμε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να αυξηθούν τα ποσοστά του ΚΚΕ, γιατί θα στείλουν και ένα μήνυμα εναντίωση σε αυτή την πολιτική που μας πλήττει, αλλά πολύ περισσότερο και ένα μήνυμα ελπίδας. Ένα μήνυμα ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε να διεκδικούμε τις σύγχρονες ανάγκες μας. Μάλιστα. Τώρα, εκτιμάτε ότι η στάση μας πρέπει να είναι και λίγο επικριτική απέναντι στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ποια σημεία νομίζετε ότι πρέπει να διαφοροποιηθούμε από τα επίσημα όργανα λήψης αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Ποια είναι τα θέματα κατά την άποψή σας που δεν λειτουργεί σωστά η Ευρώπη?
Ξέρετε ότι το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή αντιτάχθηκε στον ίδιο το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι γενικά μια συμμαχία των λαών, είναι μια συμμαχία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Είναι μια συμμαχία αστικών κρατών που μάλιστα θεωρούν ότι τα λόμπι, δηλαδή εκπρόσωποι των μεγάλων επιχειρήσεων, είναι συστατικό ζωτικό στοιχείο της δημοκρατικής τάχα λειτουργίας τους. Δυστυχώς και ο τρόπος λειτουργίας των οργάνων, των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνει την κριτική μας. Είναι πολύ δύσκολο πραγματικά τώρα και σύνθετο αρκετά να εξηγήσουμε και τις σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωκοινοβούλιο, τον τρόπο που διαμορφώνονται οι οδηγίες, πώς περνούν από το ένα σώμα και καταλήγουν στο άλλο για να ψηφίζονται με όλα τα παζάρια που υπάρχουν στο ενδιάμεσο, αλλά αν θέλετε και με τον ίδιο τον τρόπο που λειτουργεί το Ευρωκοινοβούλιο, με τον τρόπο που σχηματίζονται οι διάφορες ομάδες και τις δυσκολίες που έχουν ευρωβουλευτές, όπως οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, που δεν εντάσσονται σε κάποια από τις ευρωομάδες, γιατί δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε βασικά στοιχεία της πολιτικής τους. Άλλωστε, οι ευρωομάδες έχουν καθοριστικό ρόλο στον τρόπο λήψης των αποφάσεων και αξίζει να ψάξουν οι εργαζόμενοι, γιατί είναι πραγματικά πολύ μεγάλο θέμα, πώς ευρωομάδες στις οποίες συμμετέχουν τα υπόλοιπα κόμματα εδώ στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα κτλ., στέκονται σε ψηφοφορίες παρά πολλές φορές για αντιπολιτευτικούς λόγους, πώς να το πω, απόκληση μεμονωμένων ευρωβουλευτών στον τρόπο που στέκονται σε μια ψηφοφορία. Εμείς θα συνεχίσουμε με τους ευρωβουλευτές που θα εκλέξουμε να ενημερώνουμε, να προειδοποιούμε το λαό για μια σειρά αντιλαϊκά σχέδια που ξεφαίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε ακριβώς να προετοιμάζεται στους αγώνες του για να αντιταχθεί σε τέτοιους σχεδιασμούς. Γιατί για μας αυτό που έχει αξία και είναι στον πυρήνα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να δείξουμε, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπηρετεί τα συμφέροντα αυτών των λίγων επιχειρηματικών ομίλων. Όπου οι εργαζόμενοι μπαίνουν μπροστά με τα κινήματά τους και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και διεκδικούν τα δικαιώματά τους, μπορούν να αποσπάσουν κατακτήσεις και να αποτυπωθεί αυτό και σε ένα νόμο, σε μια οδηγία. Μάλιστα. Λοιπόν, και ένα τελευταίο ερώτημα που το έκανα σε όλους τους υποψηφίους. Γιατί κουκουέ λοιπόν σε αυτές τις εκλογές? Κουκουέ λοιπόν για όλα αυτά που είπαμε. Γιατί πραγματικά πρέπει να σκεφτούμε τι ευρωβουλευτές θέλουμε να στείλουμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Ευρωβουλευτές που ψηφίζουν αντιλαϊκά μέτρα, αντιλαϊκές οδηγίες και συμφωνίες, που έχουν ψηφίσει ότι τα λόμπι είναι στοιχείο της δημοκρατικής λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωβουλευτές που ψήφισαν το ψήφισμα ντροπή του Ευρωκοινοβουλίου για το δικαίωμα δίθεν αυτοάμυνας του Ισραήλ, ανοίγοντας το δρόμο της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού. Όλα αυτά τα ψήφισαν τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Ή θέλουμε ευρωβουλευτές, όπως ήταν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, που καταψήφισαν όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα, αποκαλύπτουν, μιλούν για όλα όσα πραγματικά ψηφίζονται, διαμορφώνονται μέσα από τις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις ερωτήσεις τους, τις παρεμβάσεις τους και στο Ευρωκοινοβούλιο μεταφέρουν ακριβώς τα αιτήματα, τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, των συνδικάτων τους, των εργατικών και λαϊκών φορέων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Καλή συνέχεια σε όλους μας.